Καλησπέρα, φίλοι και φίλοι του Λίμπερο 107 και 4 και τη εκπομπή Μπάσκετ Σύντημα. Εδώ και πάλι, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10, με θέματα αφορούν αποκλειστικά και μόνο την πορτοκάλι μπάλα. Να δούμε τι γίνεται στον χώρο του μπάσκετ, στην πόλη μας. Πάω Κάρι Ηρακλής, να δούμε πού κινούνται, τι γίνεται με συγκεκριμένες τρεις ομάδες που έχουμε εδώ. Γενικά Α1, να δούμε τα νέα της εξέλιξης, και Α2 που έχουμε μια εξέλιξη με την μη συμμετοχή από ό,τι φαίνεται της Λευκάδας, όχι της Λευκάδας, η οποία φαίνεται ότι πέφτει κατηγορία, πάει για πιο κάτω, κάπου το εκεί η ιστορία στη Λευκάδα δείχνει να τελειώνει δυστυχώς. Ευτυχώς βέβαια αναβαίνει ακόμα μια ομάδα η οποία έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία και είναι επαρχιακή ομάδα, πρόκειται για τον Υποκρατικό, ο οποίος φαίνεται έτοιμος να ανέβει στην Α2 κατηγορία. Θα τα δούμε όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Θα δούμε εθνική τι γίνεται, που δεν έχει πια πολλά με την εθνική ομάδα. Έτσι, παίχτες σκορπίσαν να πήγαν στις ομάδες τους, άλλοι απολαμβάνουν διακοπές. Χαλαρά το κλίμα εκεί. Και φυσικά θα δούμε NBA τι γίνεται, όπου υπάρχουν αρκετές εξελίξεις γενικότερα και αρκετά θέματα προς συζήτηση όσον αφορά το μαγικό κόσμο, τις μεταγραφές, τι γίνεται. Εντάξει, τώρα αρχίζουν και κινούνται λίγο και άλλες ομάδες για να ενισχυθούν κάπως. Τώρα βέβαια τι να ενισχυθείς όταν 2-3 έχουν κάνει σούπερ ομάδες, αλλά δεν γίνεται να μην δεν παίξουν στο πρωτάθλημα. Έτσι μιλάμε, καμιά φορά λέμε ας πούμε εδώ στην Ελλάδα για την τρίτη θέση και ότι δεν μπορείς να χτυπήσεις Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, αλλά βλέπετε ότι αυτά γίνονται και στους καλύτερους, έτσι στα καλύτερα σπίτια που λέμε, έτσι στο NBA δηλαδή. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε Warriors κατά 90% και Cleveland καλύπτει το υπόλοιπο 10%. Και πάλι το ίδιο έργο θα δούμε τουλάχιστον με τους Warriors. Έτσι, γιατί το Cleveland βγαίνει από την εξίσωση. Αλλά τουλάχιστον με τους Warriors θα δούμε πάλι το ίδιο έργο. Κάποιοι προσπαθούν λίγο να κινηθούν από εδώ από εκεί, αλλά φαίνεται ότι είναι ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή, όλοι εκεί ξεκινάνε. Δηλαδή, στο NBA υπάρχουν ομάδες οι οποίες ξεκινάνε και ξέρουν ότι δεν θα μπουν ούτε στα playoff. Έτσι. Και μιλάμε τώρα για ομάδες που έχουν budget εκατομμύριων δολαρίων. Και έχει ομάδες οι οποίες θα ξεκινήσω και θα πούνε άντε να παίξουμε τα play-off, να κάνουμε κάτι εκεί, να παίξουμε κάνα δύο μάτς και αυτό είναι. Έτσι, οπότε μην λέμε μόνο ότι συμβαίνουν στην Ελλάδα, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες όπως αυτή το NBA, όπου πλέον το ενδιαφέρον όσον αφορά τον το ποιος θα το πάρει τα τελευταία χρόνια αρχίζει να πέφτει, γιατί ξέρουμε θα τον πάρουν ο Warriors σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, θα δούμε φέτος τι θα γίνει. Θα ζήσουμε όλα αυτά στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Θα μιλήσουμε και σήμερα πάλι με τον Νίκο Μοσχοβίτη να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, τι περιμένουμε, τι εξελίξεις θα έχουμε. Και θέλω να ξεκινήσω λίγο με μια ιστορία που κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και έχει να κάνει με τον Άρη κυρίως. Είναι ένα post που ανέβασε ένας φίλος από την Αθήνα, αυτή η ιστορία που κυκλοφορεί, με τον οποίο συνάντησε τον Αντετοκούμπο, τον Γιάννη, ο οποίος κατέβηκε να παίξει στο γήπεδο που έπαιζε από μικρός. Έτσι είναι πολύ απλό παιδί ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Κατέβηκε να παίξει εκεί χωρίς κάμερες, χωρίς τίποτα. Έτσι απλά να περάσει από τη γειτονιά του και να παίξει ένα μονό εκεί στην παλιά του γειτονιά. Όπως ήταν λογικό, αρκετοί πέσαν πάνω του για φωτογραφίες και τα σχετικά. Και το ρώτησε ένας από εκεί, προφανώς αυτός που ανέβασε το σχετικό post, ότι αν ποτέ γυρίσει στην Ελλάδα, σε ποια ομάδα θα γυρίσει να παίξει, του ρώτησε γιατί. Εντάξει, είναι λογικό να μην γυρίσει λογικά ποτέ στην Ελλάδα. Και απάντησε ότι το κούμπο ήταν στον Άρη. Λέει: εμείς είμαστε διευθυντή, ο Γκάλης είναι Θεός. Απάντησε ο Αντετοκούμπο. Και εντάξει, όσο να είναι, ενθουσίασε λίγο το σύλλογο του Άρη από ό,τι βλέπω. Αυτή η μικρή ιστορία από τον Αντετοκούμπο, ο οποίος ομολογουμένος όταν έρχεται στο Αλεξάνδριο έτσι και με τον Γκάλη έχει έναν απίστευτο σεβασμό, αν και δεν τον πρόλαβε να αγωνίζεται. Έχει ένα απίστευτο σεβασμό Αντετοκούμπο για τον Νίκο Γκάλη και το αποδεικνύει κάθε φορά όπου σταθεί και όπου βρεθεί και τον ρωτάνε και μιλάει για τον Νίκο Γκάλη. Έτσι και για τον Άρη φυσικά, για τη Θεσσαλονίκη γενικότερα, και τον περιμένουμε και φέτος στο Αλεξάνδριο, έτσι αυτή τη γιορτή που κάνει μαζί με τον αδερφό του κάθε χρόνο, να γεμίσει το Αλεξάνδριο από μικρά παιδιά που θα χαρούν να δουν Αντετοκούμπο. Έτσι, βέβαια εντάξει, εγώ νομίζω ότι αν γυρίσει για κάποιον για το φιλαθλητικό, θα γυρίσει, το έχει δηλώσει τους άλλους. Αν γυρίσει ποτέ στο NBA, από το NBA, αν και εντάξει τώρα λογικά, αν κάποιο παίκτη αποφασίσει να το κάνει αυτό, θα το κάνει στα 35-36. Είναι μια κίνηση που κάνουν τελευταία πολλοί παίκτες, όχι NBA. Μιλάω τώρα για το Φώτση για παράδειγμα.
ο οποίος, ας πούμε, για παράδειγμα, επέστρεψε και έπαιξε μια χρονιά στον Ελυσιακό, στην ομάδα που ξεκίνησε. Γενικά φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να το κάνουν αυτό, να γυρνάνε πίσω στις ρίζες τους. Νομίζω είναι καλό. Σε πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Όποιος και να είσαι, έτσι, να μπορείς να γυρνάς πίσω στις ρίζες σου, έστω και να παίξεις. Δηλαδή, ο Φώτης τώρα έπαιξε αλφα τοπικό Αθήνας. Έτσι, με τον Ελυσιακό. Από το, την Ευρωλίγκα του Μαναδονέγκου, πήγε τώρα να παίξει τοπικό Αθήνας που παίζουν κάθε Δευτέρα. Έτσι. Καταλαβαίνει καθένας ότι είναι και μια. Δηλαδή δεν είναι απλό, είναι μια θυσία που κάνεις. Έτσι. Να παίξει τώρα τοπικό Αθήνας που. Εντάξει, εκεί του. Εντάξει, μπορεί να έχει ένα καλό επίπεδο, αλλά είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Λοιπόν, αυτή η μικρή ιστορία που κυκλοφορεί τώρα στο διαδίκτυο, κατά πόσο είναι fake news ή οτιδήποτε, Δαβάνη, δεν πιστεύω ότι όμως ότι μπορεί να είναι τόσο fake, ας πούμε, όλη η κατάσταση που υπάρχει στην φωτογραφία. Πολύ ωραία. Ιστορία γενικά. Ο Αντετοκούμπο είναι ένας παίκτης ο οποίος γύρω του έχει πολλές ιστορίες και την προσωπική του ιστορία, αλλά γενικά και ο τρόπος που συμπεριφέρεται στον κόσμο και όλα αυτά, έτσι πως λειτουργεί όταν έρχεται στην Ελλάδα, είναι κάτι που διευκολύνει στο να δημιουργηθούν γύρω του πολλές ιστορίες. Έτσι. Ο Αντετοκούμπο είναι και βασικό μέλος της καμπάνιας, αν θέλετε, του Υπουργείου Τουρισμού για την Ελλάδα προς το εξωτερικό, να διαφημίσει τη χώρα προς το εξωτερικό, με το πρώτο πλάνο από το διαφημιστικό να ξεκινάει από το Αλεξάνδριο, έτσι, από τον English Hall. Και πραγματικά είναι μια καλή κίνηση, γιατί ειδικά στην Αμερική τον Αντετοκούνμπο σχεδόν τον ξέρουν όλοι. Έτσι, όταν λέω όλοι, ενώ δηλαδή όσοι ασχολούνται με τον μπάσκετ στην Αμερική, τον ξέρουν άπαντα στον Αντετοκούνμπο και όχι μόνο. Οπότε είναι ένα καλό προμόσιο να βάλεις αυτό το βαρύ όνομα μπροστά για να μπορέσεις να προσελκύσεις περισσότερους τουρίστες στην Ελλάδα, είτε από την Αμερική είτε από άλλες χώρες, όπου μπορεί το κόμπο να έχει έτσι έρισμα, να μπορεί να κάνει μια έχει διείσδυση στο όνομά του. Έτσι, και στην Κίνα για παράδειγμα το ξέρουν τον Αντετοκούνμπο. Λοιπόν, αυτά, έτσι ξεκινήσαμε λίγο με τον Αντετοκούνμπο, γιατί μου άρεσε αυτή η ιστορία που διάβασα. Και γενικά οι κινήσεις αυτές του Αντετοκούνμπο, δηλαδή ότι πάει να παίξει το γήπεδο του, ότι ακόμα, ας πούμε, με τους φίλους του εκείνους παλιούς βρίσκεται και παίζει, τους καλεί και έρχονται μαζί τους αυτά τα φιλικά, τα παιχνίδια επίδειξη που κάνει εδώ. Δείχνει έτσι ένα διαφορετικό πρόσωπο. Έτσι ο Αντετοκούνμπο σε αυτή την κατάσταση. Δείχνει κάτι διαφορετικό στην όλη διαδικασία. Ότι δεν είναι, ας πούμε, αυτό το αστέρι που τους ξεχνάει όλους. Παραμένει πιστός. Λοιπόν, αυτά με τον Αντετοκούνμπο και αυτή την όμορφη ιστορία με την οποία ξεκινήσαμε και αφορά τον Άρη. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε λοιπόν από το ρεπορτάζ των Κιτρίνων. Στον Άρη λοιπόν, όπου υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά όσον αφορά τους κίτρινους. Καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο το μεταγραφικό κομμάτι, εκεί όπου οι προσπάθειες πλέον των ανθρώπων του Άρη, πέρα από το θέμα Μποχωρίδη, το οποίο ο Άρης έχει μιλήσει, ο προπονητής του Άρη έχει μιλήσει με τον Μποχωρίδη, του έχει εξηγήσει κάποια πράγματα για το ρόλο. Ο Άρης έχει κάνει μια συγκεκριμένη οικονομική πρόταση. Έτσι δεν μπορεί να ανέβει παραπάνω από αυτήν, από αυτά τα χρήματα που του έχει προσφέρει ήδη τον Μποχωρίδη. Και ήταν λοιπόν οι οποίοι κοιτάνε πλέον στην αγορά των Αμερικανών να δουν κάποιους παίχτες τους οποίους θέλουν να κλείσουν από τώρα, προκειμένου να μην έχουν προβλήματα μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού να κλείσουν οι μεταγραφικές κινήσεις. Γιατί ξαναλέω, θυμίζω σε όλους όσους το ξεχνάνε, ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή λειτουργεί κάτω από ένα μπαν. Έτσι, λειτουργεί κάτω από απαγορεύσεις μεταγραφών. Δηλαδή, ο Αγγέλιο από το Summer League που είναι στο Las Vegas, σαν μέλος του Milwaukee Bucks, δεν μπορεί να φέρει παίκτη ο οποίος δεν έχει παίξει, δεν παίζει στην Ελλάδα, δεν είναι το letter of clearance στην Ελλάδα. Έτσι. Ο Πουλέλος, χαριτολογώντας το λέω, ο Τζόρνταν να του πει ότι δεν θέλω λεφτά, έρχομαι, δεν μπορεί να το φέρει. Έτσι. Για κάποιους λίγο που καμιά φορά ξεφεύγουν και ψάχνουν και λένε ότι θα φέρει παίκτη και θα κάνει από το Summer League. Ο Άρης λειτουργεί λοιπόν κάτω από μπαν. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να πάρει παίκτες που είναι στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο τον περσινό και νωρίτερα, όχι μετά. Από τότε που βγήκε η πρώτη απόφαση του μπαν. Τα ονόματα βέβαια λίγο πάνω πολύ είναι γνωστά. Έτσι, ο Λάκη Τζόνς είναι ένας στόχος. Ο Λάκη Τζόνς, ο οποίος από ό,τι λένε οι πληροφορίες, το είπαμε και χθες ότι τελείωσε το κομμάτι ΠΑΟΚ. Και εκεί που φαινόταν ότι υπάρχει μόνο ο Άρης, πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφανίστηκε το Περιστέρι στην όλη διαδικασία. Αναμενόμενο, είπαμε χθες εδώ στην εκπομπή, ότι πέρα από τις μεταγραφές που συζητάμε εδώ και κυρίως για τον Άρη. Γιατί ο Άρης έγινε συγκεκριμένο ράφι το οποίο θα διάλεξει. Μέσα στις ομάδες οι οποίες δεν έχουν κάνει ιδιαίτερες μεταγραφικές κινήσεις, που είναι πάρα πολλές στην Ελλάδα, είναι δύο ομάδες οι οποίες φαίνεται ότι έχουν χρήματα. Αν ξέρεις κανείς τον Προμηθέα δηλαδή,
που έκανε κινήσεις και έχει χρήματα. Δύο ομάδες οι οποίες φέρονται να έχουν χρήματα, και να δαπανίσουν καλά, καλά νούμερα στη διάρκεια του καλοκαιριού είναι δύο. Το Περιστέρι και ο Γυμναστικός Φάρος Λίμνου, ύφεστος Λίμνου, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτή η ομάδα. Έτσι, αυτή η ομάδα στη Λίμνο. Αυτές οι δύο ομάδες είναι αυτές οι οποίες δεν τις έχουμε δει να κινούνται μεταγραφικά. Το Περιστέρι λοιπόν, το οποίο φαίνεται να ενδιαφέρεται για το Lucky Jones, και μάλιστα από ό,τι ακούγεται από την Αθήνα, η πρόταση που έχει κάνει είναι πολύ μεγαλύτερη από το Άρη. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί ο Άρης δεν μπορεί να ανέβει παραπάνω. Ήδη ο Άρης για το Lucky Jones έχει ξεπεράσει κατά πολύ θεωρητικά το ποσό που θα δίνει για Αμερικανό. Ο Αγγέλου θέλει πολύ το Lucky Jones, γιατί πέρα από το αγωνιστικό υπάρχει μια προσωπική σχέση και το γνωρίζει καλά. Και θέλει να το φέρει. Και ο Άρης ήδη έχει ανεβεί οικονομικά στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη θέση για να πάρει παίκτη. Όμως φαίνεται το Περιστέρι αποκτά ένα ελαφρύ προβάδισμα λόγω της καλύτερης οικονομικά πρότασης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε. Ο Αγγέλου αναμένεται λογικά να βρει με τον παίκτη και με τον ατζέντη του στο Las Vegas να μιλήσουν και πάλι. Ο Άρης βέβαια δεν μπορεί να περιμένει πάρα πολύ. Έτσι γενικά σε όλες τις υποθέσεις ο Άρης δεν μπορεί να σπαταλήσει πολύ χρόνο. Γιατί παράλληλα μπορεί να χαθούν άλλες περιπτώσεις που ο Άρης έχει στη λίστα και έχουν το letter of clearance στην Ελλάδα και δεν μπορούν. Και υπάρχει κίνδυνος να φύγουν, να κλείσουν αλλού. Έτσι. Δηλαδή ο Άρης πρέπει σύντομα να ξεκαθαρίσει τι γίνεται. Έτσι. Και εγώ θα πω, όπως έκανε στην περίπτωση του Φιόνι που έβγαλε την ανακοίνωση ο Άρης, μπορεί να κάνει κατά ανάγκη στην περίπτωση του Άγγελ Τζόνς. Υπάρχει εδώ και καιρό ιστορία. Αν πηγαίνουμε προς τα εκεί. Αυτό είναι το δεδομένο με τον Lucky Jones. Μπήκε το Περιστέρι λοιπόν και είναι ένα θέμα. Το Περιστέρι, έτσι, το οποίο από ό,τι φημολογείται από την Αθήνα έχει την οικονομική δυνατότητα να δώσει χρήματα. Αρκετά γενικά στην αγορά. Η επόμενη περίπτωση η οποία ενδιαφέρει τον Άρη εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι αρκετά ψηλά στη λίστα του Αγγέλου είναι ο Μάικλ Κάιζερ. Ο παίκτης της Κίμης, το 4-5, ο οποίος έκανε μια αρκετά καλή χρονιά στην Κίμη πέρσι, και ένας παίκτης ο οποίος αρκετοί θεωρούν ότι έχει αρκετά μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, αγωνιστικό. Είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει τον Άρη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εκεί την έχουν μιλήσει με τον ατζέντη του, και προφανώς λέω ότι ο Αγγέλου μίλησε και με τον ίδιο όσον αφορά το αγωνιστικό καταρχήν. Δηλαδή το ανέλησε τι θέλει αγωνιστικά ο Αγγέλου από τον Κάιζερ, έτσι, μέσα στο παρκέ. Και βέβαια στο κομμάτι με τον μάνατζερ που συζήτησαν τον χρόνο του συμβολαίου, όπου και εδώ δεν αλλάζει κάτι. Ο Άρης, για να καταλάβετε λίγο πώς λειτουργεί, λειτουργεί με την προοπτική του μπαν. Ο Άρης, όπως και στον Τζόνς προτείνει διαιτές και ο Μπέλεκλι σε διαιτές, και στον Κάιζερ προτείνει διαιτές. Ένα συν ένα. Έτσι, να έχει όψιον το καλοκαίρι ομάδα ανάλογα. Ένα συν ένα προτείνει σε όλους τους παίκτες του Άρης, κυρίως στους Αμερικάνους. Αυτό γίνεται με αυτή τη λογική. Ότι το μπαν μπορεί και του χρόνου να μην έχει λυθεί. Οπότε ο Άρης θέλει να έχει τσεκαρισμένους, κλεισμένους τους Αμερικανούς από τώρα. Και για την επόμενη χρονιά. Για να μην μπει πάλι σε αυτή τη διαδικασία και του χρόνου θα είναι πολύ πιο δύσκολο, έτσι. Γιατί του χρόνου θα έχει περάσει δύναμη χρόνο με τον μπαν. Θυμάστε τι έγινε την πρώτη φορά που έγινε αυτό με τον Άρη. Όπου ο Άρης το μόνο παίκτη που μπορούσε να κλείσει ήταν ο Χαντ. Και έμεινε μόνο με το Χαντ. Δεν μπορούσε να κλείσει κανένα γιατί είχε περάσει ένα χρόνο. Όλοι οι παίκτες που ήταν πριν τον μπαν τότε του Άρη είχαν κλείσει ομάδες. Και ο μόνος που έμεινε ουσιαστικά ήταν ο Χαντ. Έτσι, για να μην την πατήσει ο Άρης πάλι έτσι, όλοι οι Αμερικανοί προτείνουν ένα συν ένα. Όλους τους ξένους. Και τους Έλληνες, εντάξει, ο Σλαφτσάκης από ό,τι ξέρω έκλεισε για 4 χρόνια. Αλλά ο Φιόνις έκλεισε για 2. Έτσι, ο Βεργίνης για 2. Και τους Αμερικανούς προτείνουν ένα συν ένα. Συζήτησαν λοιπόν με τον Μάικλ Κάιζερ, με τον εκπρόσωπό του, όσον αφορά το θέμα της χρονικής διάρκειας, ένα συν ένα, σε αυτό δεν υπάρχει θέμα από τον Αμερικανό. Στο οικονομικό κομμάτι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην πρόταση του Άρη, την αρχική, την κουβέντα αν θέλετε, και στο ποιες είναι οι σκέψεις όσον αφορά το κασέ του Αμερικανού. Όμως δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη διαφορά για να πεις ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο ο Κάιζερ καλοβλέπει και ρίχνει ο Άρης στο τραπέζι είναι η ευρωπαϊκή προοπτική, γιατί ο Κάιζερ έχει πρόταση και από την Κίμη και από άλλες δύο ομάδες Α1.
να παραμείνει στην Ελλάδα. Ουσιαστικά δηλαδή είναι η Κίμη και άλλες δύο. Η Κίμη τον ξέρει, το θέλει να τον κρατήσει, και υπάρχουν άλλες δύο ομάδες εκτός του Άρη που θέλουν τον Κάιζερ. Όμως αυτές οι δύο ομάδες δεν παίζουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και ο Κάιζερ θέλει να παίξει στην Ευρώπη. Τώρα θα μου πει κανείς, μπορεί να παίξει ένα μάτς, μπορεί να παίξει δύο, μπορεί να παίξει τέσσερα. Κανείς δεν ξέρει. Δεν έχει σημασία, ο Αμερικανός δεν το βλέπει έτσι. Ο Αμερικανός βλέπει ότι θα παίξει στην Ευρώπη. Ότι θα μπει στο βιογραφικό του και δεν μπαίνει στο μυαλό του αν θα παίξει δύο ή τέσσερα παιχνίδια. Ο Αμερικανός μπαίνει στη λογική ότι θα παίξει δέκα παιχνίδια. Έτσι ότι ο Άρης θα περάσει στους ομίλους. Αυτή η προοπτική τον ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Κάιζερ. Γιατί είναι και νεαρός σε ηλικία και θέλει να παίξει στην Ευρώπη, θέλει να παίξει μια ευρωπαϊκή οργάνωση. Αυτό ουσιαστικά ένας λόγος που ο Άρης μπήκε σε αυτή τη διαδικασία ήταν και αυτός. Έτσι να δελεάσει τους παίκτες και με την Ευρώπη. Το κλίμα είναι καλό να με ζήσει πλευρές στον αυγό του Κάιζερ. Υπάρχει όμως αυτή η διαφορά οικονομική. Είναι κάτι το οποίο θα το δουν οι άνθρωποι του Άρη. Υπάρχει επικοινωνία των δύο πλευρών. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Αγγέλου, επειδή είναι στην Αμερική, δεν σημαίνει ότι δεν μιλάει. Μιλάει κανονικά με αυτούς που θέλει να μιλήσει από την Αμερική στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι εξελίξεις θα έχουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Θα υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα Κάιζερ, γιατί ο Άρης θέλει να τελειώσει την υπόθεση αυτή για να προχωρήσει σε άλλες. Έτσι, αν μπορέσει να κλείσει τον Κάιζερ, να τελειώσει η υπόθεση του Αμερικανού, πάει για κάποιες άλλες περιπτώσεις που έχει, που υπάρχουν στη λίστα του, Αγγέλου. Για να δει τι μπορεί ποιος μπορεί να κλείσει από όλη αυτή τη λίστα που έχει ο Αγγέλο, που είναι αρκετή. Υπάρχει και ο Μπρέι για παράδειγμα, που από ό,τι λένε πληροφορίες είναι πολύ κοντά ο Άρης στο να τελειώσει το θέμα. Το έχει αναλάβει ο Αγγέλου. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες για το θέμα τις οποίες τρέχει ο Αγγέλου και είναι μια καλή επιλογή ο Μπρέι στο 2-3 κυρίως. Στον Άρη έκανε και ζημιά άλλωστε το τελευταίο παιχνίδι με τον Κολόσο. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες υποθέσεις. Κάποιοι παίκτες, οι οποίοι όμως είναι πάρα πολύ ακριβοί αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί ο Άρης να κυνηγήσει κάποιους παίκτες. Και ίσως να μπει στη λογική να περιμένει να μην βρουν ομάδα τον επόμενο μήνα για να πέσει το κασέ τους. Έτσι. Είναι λίγο ρίσκο αυτό, συγγνώμη. Είναι λίγο ρίσκο αυτό για τον Άρη, το να περιμένει κάποιος. Απλά ο Αγγέλου θέλει να κλείσει κάποιους βασικούς παίκτες Αμερικανούς τώρα και για μία ίσως δύο περιπτώσεις να περιμένει. Αλλά να μην αφήσει πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, μία το πολύ δύο. Να έχει ένα παίκτη το οποίο θέλει να φέρει, να είναι ακριβώς και να πει ότι εγώ θα περιμένω ένα μήνα. Θα κοιτάω βέβαια και κάνα δύο άλλους που μπορώ να πάρω, που δεν είναι όμως στην ίδια αξία και στην ίδια αγωνιστική κατάσταση. Και να περιμένω ένα μήνα. Αν δεν βρει αυτός ομάδα, θα πέσει η τιμή του, άρα θα μπορέσω να τον κλείσω. Αν βρει, να πάω σε μια άλλη εναλλακτική λύση. Αυτό είναι το αγωνιστικό πλάνο του Άρη όσον αφορά την κατάσταση και οι δύο περιπτώσεις που υπάρχουν στο προσκήνιο, κυρίως του Λάγκη Τζόνς και του Μάικλ Κάιζερ, του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και του πρώην παίκτη της Κίμης. Και βέβαια πάντα υπάρχει το θέμα Μποχωρίδη, που ο Άρης περιμένει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Του Άρης, ο Αγγέλου μίλησε με τον Μποχωρίδη, του τα είπε για το κομμάτι το αγωνιστικό. Μιλήσαμε με τον μάνατζερ, του είπαν τι λεφτά μπορούν να το δώσουν για τα επόμενα δύο χρόνια. Έτσι, διετές ήταν το συμβόλαιο του Μποχωρίδη. Και απ' την άλλη περιμένουν. Έτσι ξαναλέω ότι αν μπει ο Ολυμπιακός στη μέση και δώσει και ένα χρόνο λογικό στον Μποχωρίδη, θεωρώ ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι, γιατί θα τον πεις, δεν μπορείς να αφήσεις την Ευρωλίγκα τώρα για να παίξεις. Το καταλαβαίνει ο καθένας αγωνιστικά. Τώρα αν ο Μποχωρίδης, επειδή θέλει να παίξει τον Άρη, γιατί είναι Αριανός, πάρει μια τέτοια απόφαση και αλλάξει, αυτό είναι θέμα Μποχωρίδη και το ξέρει μόνο ο Μποχωρίδης και κανείς άλλος. Αυτά όσον αφορά το θέμα του Μποχωρίδη και το αγωνιστικό. Όσον αφορά το εξαγωνιστικό, σήμερα υπήρχε μια ανακοίνωση από την Επιτροπή όσον αφορά κάποιες υποθέσεις που είχε να κάνει με την Επιτροπή και διάφορα όσον αφορά. Και από εκεί πέρα υπάρχει και μια ανακοίνωση, στην ανακοίνωση μέσα αναφέρεται κάτι για τον για τον Γουλιέλμο. Το διαβάσω λίγο να το βρω, θέλω πρώτα. Το είχα εδώ μπροστά μου τώρα και κάτι έγινε και έγινε. Είναι μια αναβολή ουσιαστικά που έχει πάει η υπόθεση του Γουλιέλμου, όπου είναι λίγο μια, για να το βρω λίγο τώρα. Λοιπόν, επιτροπή, αποφάσεις επιτροπής. Λοιπόν, το θέμα έχει να κάνει με την ακρόαση του Δημήτρη Γουέλμου εν όψει του άρθρου 77α, παράγραφος 6,
του νόμου 2725 του 1999 και της παραβάσης διάταξης του άρθρου 69α, παράγραφος 1 και 2 του 2725-99, αναβολή για τις 19 εβδόμου. Αν δει κανείς τα συγκεκριμένα άρθρα που αναφέρεται εδώ, το ένα το άρθρο του 77, αν δεν κάνω λάθος, κάνει λόγο για έναν έλεγχο που κάνει η Επιτροπή γενικότερα κάθε καλοκαίρι στις ομάδες. Έτσι κάνει έναν έλεγχο στις εταιρείες τις αθλητικές, ποδοσφαιρικές και μπασκετικές. Και το άρθρο 69α έχει να κάνει με κάποια συμπληρωματικά στοιχεία. Ουσιαστικά πρέπει να δώσει γουλέλμωση και αφορά δηλαδή ανθρώπους ή φυσικά νομικά πρόσωπα που παίρνουν το 30% και πάνω σε μια ανώνυμη εταιρεία, ότι πρέπει να πάρουν να δώσουν κάποια επιπλέον στοιχεία, τα οποία προφανώς δεν έχει δώσει ο κ. Γουλέλμος ακόμα. Από τον Άρη θεωρούν ότι είναι ένα θέμα ανάξιο αναφοράς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, και ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ότι θα κυλήσουν ομαλά. Εγώ λίγο που διάβασα με τα όσα νομικά τώρα μπορώ να γνωρίζω, έτσι βλέπω ότι χρειάζεται να αποσκομίσει κάποια χαρτιά ο κ. Γουλέλμος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταφοράς, της μεταβίβασης των μετοχών. Προφανώς για να τελειώνει οριστικά και να εγκριθεί 100% η μεταβίβαση, πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Να καταθέσει κάποια συμπληρωματικά έγγραφα που χρειάζεται ο κ. Γουλέλμος για να προχωρήσει το όλο θέμα και να τελειώσει σε θεωρητικό δηλαδή πάντα επίπεδο. Έτσι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση 100%. Έχει εγκριθεί μένα, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Γιατί προφανώς πρέπει να φέρει αυτά τα χαρτιά ο κ. Γουλέλμος. Έτσι, στον Άρη θεωρούν δεν είναι ανάξιο αναφοράς. Εγώ δεν θα πω ότι είναι μείζον θέμα, έτσι να μην το φέρει να το κάνουμε και μείζον θέμα. Όμως θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε το νου μας για να κλείσει και αυτό. Πρέπει να κλείσει και αυτό το θέμα του κ. Γουλέλμου, να τελειώνει, να είναι τυπικός απέναντι στην Επιτροπή, να δώσει ό,τι ζητάει η Επιτροπή και να τελειώνει το θέμα. Έτσι δεν μπορώ να πω. Είναι ανάξιο αναφοράς. Αν δεν βγει και να απόβασε την Επιτροπή ότι τελείωσε όλη η ιστορία, έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Γιατί διαβάζω για τις διατάξεις του άρθρου 69α. Παραπάνω ακριβώς, με βάση της άδειας 69α, του άρθρου 69α, δίνεται το 75% στον Παντελή Μπούμπουρα και το 15% στον Σπυρίδων Μπούμπουρα της ΚΑΕ Γυμναστικός Λάρισας Φάρος. Έτσι, το 90% δηλαδή. Το 10% κρατάει ο Ερασιτέχνης Φάρος Κερατσίνιο. Έτσι, προφανώς, αυτή είναι η πρώτη διαδικασία, το πρώτο κομμάτι που γίνεται, έτσι. Όπως έγινε και για τον κύριο Γουλέλμο, που πήρε το 90%. Έτσι, με βάση το 69α εδώ που λέει το άρθρο, έτσι, βγάζει η Επιτροπή ότι του χορηγείται άδεια. Έτσι, δηλαδή, εγκρίνεται η μεταβίβαση από τον κύριο Γουλέλμο και του χορηγείται άδεια. Έτσι. Το επόμενο βήμα, προφανώς λογικά αντιλαμβάνομαι εγώ, παράγραφος 1 και 2, είναι τα συμπληρωματικά έγγραφα τα οποία πρέπει να δώσει ο κ. Γουλέλμος στην Επιτροπή. Έτσι, ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι είναι τρομερό θέμα. Θεωρώ ότι θα λυθεί όλο το ζήτημα καλά. Έτσι, από εκεί πέρα, βέβαια, είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να τελειώσει και αυτό και τυπικά. Να τελειώσει, να μην υπάρχει καθόλου λάσκαρη στην υπόθεση, ούτε σε εισαγωγικά τυπικά και εκτός εισαγωγικών. Έτσι, και να τελειώνει και ο Γουλέλμος και να είναι και με τον νόμο και με την Επιτροπή καθαρός και να προχωρήσει άλλα θέματα του Άρη. Έτσι. Είναι ένα θέμα και αυτό λοιπόν, το οποίο πάει τώρα για τις 19 εβδόμου, 19 του μήνα, έτσι σε δύο εβδομάδες δηλαδή, όχι αυτή την Πέμπτη μας, γιατί μεθεπόμενη Πέμπτη υπάρχει η απόφαση που η Επιτροπή κάθε Πέμπτη κυρίως συνήθως βγάζει αποφάσεις. Έτσι, μέχρι τότε υπάρχει δυνατότητα να τελειώσει το θέμα τον κύριο Γουλέλμο. Ξαναλέω, η επίσημη θέση του Άρη, αυτό που περνάει ως επίσημη θέση του Άρη, μεταφέρεται είναι ότι είναι ανάξιο αναφορά, δεν υπάρχει θέμα, αφορά για την υποθέση του Λάσκαρη. Έτσι. Ναι, είναι μια γενικότητα αυτή. Τι ακριβώς εννοεί? Δηλαδή, αυτό να πω όταν είναι ένα δύο θέμα, καλό είναι η ΚΑΕ να λέει ότι αφορά συγκεκριμένα αυτό, αυτό και αυτό, παιδιά. Δεν είναι τίποτα, θα τα πάμε τα χαρτιά τελείως. Έτσι. Το να περνάει προς έξω είναι ανάξιο αναφοράς και ναι, αφορά το. Τι αφορά το Λάσκαρη? Κόμμα δηλαδή αφορά το Λάσκαρη? Έχει ακόμα ανοιχτές ιστορίες ο Λάσκαρης με τον Άρη. Με την Επιτροπή. Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά και τον Άρη. Έτσι καλύψαμε και το αγωνιστικό και το μη αγωνιστικό, το εξωαγωνιστικό, το διοικητικό. Αν θέλετε.
όπου έχουμε κάποια θέματα εκεί ανοιχτά, σημαντικά. Ο Αγγέλ, ο οποίος θα βρίσκεται από αύριο, από σήμερα το βράδυ, λογικά, λόγω της διαφοράς τώρα στο Las Vegas, έτσι εκεί πέρα, με τους Milwaukee Bucks. Εντάξει, θα κάνει τη δουλειά του αυτός εκεί. Λογικά θα έχει κάποιες επαφές, αλλά ξαναλέω, ο Άρης είναι σε μπαν. Δεν μπορεί δηλαδή ο Αγγέλ να δει κάποιο παίχτη και να πει τον παίρνω. Έτσι. Οπότε μην ψάχνετε να βρείτε ποιοι πάνε καλά στο Σάμερλινγκ. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο δίσκο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με ρεπορτάζ πάγου να δούμε τι γίνεται τον Ιωσκοβίτη, έτσι όσον αφορά τα μεταγραφικά του πάγου και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, και πάλι εδώ, Λίμπερο 107 και 4, Basket City. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, εδώ είμαστε. 8 με 10. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ, αφού ασχοληθήκαμε με Άρη και αναφέραμε λίγο τα ρεπορτάζ. Πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ να δούμε τι έχει ο ΠΑΟΚ, τι γίνεται εκεί, καθώς και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα είναι επίσης στο Las Vegas. Να δουν εκεί τα παιχνίδια, να δουν την αγορά, να κάνουν τις επαφές και όλα τα σχετικά περισσότερα. Τον Νίκο, τον Μοσχοβίτη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη των γραμμών. Νίκο, καλησπέρα και πάλι. Τι γίνεται? Χαίρετε, Σαμάτη, καλησπέρα. Τι κάνεις? Όλα καλά. Καλά, είσαι? Πώς είναι εκεί που είσαι ο καιρός? Πολύ ζεστή σήμερα, φίλε. Πολύ ζεστή, ναι. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να είναι η πιο ζεστή μέρα, πολύ είναι ζεστή. Η πρώτη μέρα καλοκαιριού ελληνικού. Δηλαδή δεν μπορείς να βγεις ούτε εδώ και στο διάδρομο, ξέρεις, για ναι, ναι. την ανάγκη, δεν μπορείς να βγεις. Τόσο ναι. ζεστή, δηλαδή είναι απίθανο πράγμα. Απίθανο σήμερα. Ναι, ναι. Είναι σήμερα, είναι δύσκολη μέρα λίγο σήμερα. Και δεν ξέρω αν θα έχει έτσι γενικότερα από εδώ και πέρα. Και στο Las Vegas. Απλά να το θυμάστε όσοι λέγατε για τις βροχές. Ναι. Ωραία. Και αν βρέχει και αν κάνει τέτοιο και είναι χειμώνος και δεν είναι καλοκαίρι αυτός. Και στο Las Vegas έχει ζέστη, να ξέρεις. Έλα. Και στο Las Vegas έχει ζέστη. Πολύ κιόλας, ναι, ναι, ναι. Ξέρω γιατί παρακολουθώ. Το Las Vegas, όπως έλεγε και ένας από αυτούς που έχουν πάει, είναι καλό να πας με κανένα εκατομμύριο για να έχεις να παίξεις. Ναι ρε φίλε, εννοείται. Ξέρεις, έχω και κονέ τώρα εκεί. Έχει το World Series of Poker, έτσι, το παγκόσμιο δίδυμα poker. Και έχω ένα κονέ να το στείλω να πάει να δει και τα τέτοια. Και το Summer League να βγάλει κανένα θέμα τους δικούς μας. Που θα είναι εκεί. Ναι, ναι. Του ΠΑΟΚ είναι εκεί, έτσι? Ναι, σήμερα το πρωί ξεκίνησε το ταξίδι. Το πρωί για Θεσσαλονίκη, Μόναχο, Σαν Φρανσίσκο και τέλος Las Vegas. Από ό,τι είδα το πρόγραμμα είναι πολύ γεμάτο, γιατί είναι όλες οι ομάδες εκεί. Όλες οι ομάδες. Στο Summer League του Las Vegas, οπότε θα έχει πολλά παιχνίδια, πολλές επιλογές και από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένα πολύ μεγάλο event για το NBA. Δηλαδή το τονίζω γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν λίγο διαφορετική κατάσταση. Τώρα φέτος που είναι όλες οι ομάδες εκεί, ουσιαστικά είναι το καλοκαιρινό γεγονός του NBA, να το πω έτσι πιο απλοϊκά. Ναι, είναι πλέον το μοναδικό μεγάλο που έχει μείνει. Ναι, ναι. Σαν ναι. Summer League, έτσι, ενώ δεν ξεκίνησε όπως είπαμε καλά. Ναι. Δηλαδή στην αρχή ήταν λίγο πιο χαλαρό. Και ήταν το Salt Lake για παράδειγμα πολύ δυνατό. Πλέον το Las Vegas είναι, δεν ξέρω αν είναι το μοναδικό, πρέπει να, ίσως να είναι και το μοναδικό πλέον που πάνε όλες οι ομάδες εκεί πέρα. Ναι, και εγώ νωρίτερα κοιτούσα λίγο το πρόγραμμα, ήθελα λίγο να δω το πρόγραμμα πώς πάει. Και όταν είδα ότι έχει τόσες πολλές ομάδες, λέω ρε, εδώ κάτι γίνεται, πρέπει να είναι όλοι. Και είναι όντως όλες οι ομάδες του NBA εκεί. Και σου λέω αυτό από μόνο του δείχνει το πόσο μεγάλη έτσι βαρύτητα δίνουν όλοι εκεί. Εντάξει, τώρα για τον ΠΑΟΚ. Τα λέγαμε και χθες ότι ναι, μεν η παρουσία εκεί λέει πολλά, αλλά σου δεν μπορεί να πει και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν διάφορα ονόματα παιχτών και όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ έχει μια λίστα, τσεκαρισμένη τέλος πάντων, παιχτών οι οποίοι θα είναι στο NBA, οι οποίοι είναι περίπου 10-12 παίκτες. Τώρα, το αν θα προκύψει κάποιος από εκεί, και όταν λέω 10-12 εννοώ παίκτες που του αρέσουν και είναι προσιτοί οικονομικά στον ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτό εννοώ 10-12 παίκτες. Μέσα από αυτή τη λίστα, το αν θα προκύψει κάποιος άμεσα, αν θα προκύψει κάποιος στην πορεία του καλοκαιριού, αν τέλος πάντων μια περίπτωση που την έχετε καρισμένη τώρα μπορεί να φαίνεται κάπου κοντά και να παίρνει κάποια χρήματα και λίγο πιο μετά είναι πιο κάτω, είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από την πορεία του καλοκαιριού. Το έχουμε ξαναπεί ότι οι δικές μας οι ομάδες, νομίζω ότι οποιαδήποτε ομάδα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού λίγο πηγαίνει το καλοκαίρι τη συλλογική του βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή έχει μια επιλογή,
αν της κάτσε έχει καλός, αν δεν πάει στο Plan B. Και μπορεί μια επιλογή που τον Ιούνιο μπορεί να είναι ψηλά στα χρήματα, τέλη Ιουλίου να είναι σε πιο χαμηλά στα χρήματα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάποιες τσεκαρισμένες περιπτώσεις που θα δει στο Summer League, και από εκεί και μετά θα φανεί αν μπορεί να προκύψουν μεταγραφές από εκεί. Αυτό εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους. Κυρίως είναι το οικονομικό, φυσικά, όταν μιλάμε για Αμερικανούς. Στους Αμερικανούς 95% έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι. Και το 5% είναι το οποιοδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει. Στο Summer League θα δει και τον Γκος, ο οποίος Γκος θα είναι στην ομάδα των Wizards ως παίχτης παύλα προπονητής. Ναι. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό για τον Γκος, γιατί είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες ότι έχει μια επαφή με τους Wizards και έχει και μια πρόταση για να είναι στο staff των Wizards την επόμενη σεζόν. Το γεγονός ότι θα είναι εκεί ως παίχτης παύλα προπονητής νομίζω δείχνει το πόσο το σέβονται, από ό,τι καταλαβαίνω, και οι Wizards, και τις καλές σχέσεις που έχει μαζί τους, και από όσο προλάβαμε να τον γνωρίσουμε εδώ, τον Γκος, του Θεσσαλονίκη, νομίζω περισσότερο παίχτης είναι παρά προπονητής μέσα στο γήπεδο. Γιατί η καρδούλα του το λέει, ειδικά όταν είναι σε καλό επίπεδο, τα παιχνίδια και ο ανταγωνισμός, του αρέσει πολύ. Εντάξει, προφανώς η παρουσία και του Γκος εκεί, και του Ηλία Παθεοδόρου και του Νίκου Σταυρόπουλου, προφανώς θα φέρει μια καινούργια επαφή. Τώρα, πάλι γι' αυτό θα το πάμε λίγο στον χρησμό. Η καινούργια επαφή μπορεί να σημαίνει πάλι πολλά, μπορεί να σημαίνει και τίποτα. Έτσι. Το ότι ο ΠΑΟΚ έχει, να το πω έτσι, ένα από τα δύο ακριβά συμβόλαια που έχει να δώσει για το δικό του, για τα δικά του δεδομένα, να το δώσει στον Γκος, το ξέρει ο Γκος πολύ καλά. Νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με τη δική του απόφαση για τον Αμερικανό. Με τη δική του απόφαση, τη λογική ότι όταν μιλάς με τους Wizards και σου έχουν βάλει στο μυαλό και σου έχουν φέρει μια επιλογή να λάβεις ως assistant μέσα στην ομάδα, ή τέλος πάντων να έχεις ένα ρόλο στο τεχνικό team, ίσως πας και λίγο στην επόμενη μέρα. Μπορεί ο Γκος να αποφασίσει ότι για ένα χρόνο ακόμα αντέχουν τα πόδια του, εγώ νομίζω ότι αντέχουν, και να θέλει να μείνει σε ένα καλό επίπεδο. Νομίζω ότι η παρουσία και των δύο εκεί, και του ΠΑΟΚ δηλαδή, να το πω έτσι, και του, ναι, και του Γκος, ίσως φέρει κάποια εξέλιξη, όποια και είναι αυτή, είτε θετική για τον ΠΑΟΚ, είτε αρνητική. Όσον αφορά κάτι άλλο μεταγραφικό από Ελλάδα, ίσως κάτι περιμένουμε, κάτι τέτοιο, υπάρχει κάτι στον οριζόντα, ή το ενδιαφέρον πλέον έχει στραφεί εκεί που είναι και προπονητής, βέβαια? Κοίτα, κυρίως το ενδιαφέρον είναι εκεί, και επειδή ο ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν, την επόμενη σεζόν θα πάει με 6 Αμερικανούς. Δεν βλέπω να βγαίνει κάπως αλλιώς το έργο, ναι, την επόμενη σεζόν. Δηλαδή θα πάει στο maximum των Αμερικανών. Το βάρος είναι εκεί, και το έχουμε ξαναπεί, κοιτώντας την ελληνική αγορά, για τις ομάδες που είναι στο επίπεδο του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, ακόμα και του Προμηθέα θα βάλω εγώ, που έχει έρθει από πέρσι και θα είναι και αυτός ο χρόνος του Champions League, οι επιλογές από την ελληνική αγορά είτε είναι πολύ ακριβές και ανεβαίνουν κιόλας ακόμα περισσότερο λόγω Προμηθέα. Έτσι, όταν ο Προμηθέας δίνει στον Κατσίβελη για 2 χρόνια 225.000 ευρώ, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λεφτά τα οποία ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να δώσει. Όχι στον Κατσίβελη. Δεν μπορεί να τα δώσει και σε Αμερικανό. Να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, ναι. Ναι, δηλαδή ο Προμηθέας όταν βγαίνει στην αγορά, στην ελληνική αγορά, έτσι, για να πάρει το Τσαϊρέλι, λέω ένα παράδειγμα, για να πάρει τον Κατσίβελη, για να γυρίσει πίσω ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης είναι ένα παιδί το οποίο στην Αστάννα 2 χρόνια έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν. Έτσι, και στη ΒΤΜΠ. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι ελληνικές επιλογές που υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά, δεν νομίζω ότι μιλάμε για παίχτες πρώτης γραμμής, και όταν θα έρθουν για τον ΠΑΟΚ στο προσκήνιο, νομίζω θα έχουμε να κάνουμε για ρόλους συμπληρωματικούς. Αν και πλέον, όπως έχουν γίνει ομάδες, δεν υπάρχει κύριος και συμπληρωματικός ρόλος. Ή τέλος πάντων, οι ομάδες θα έρθουν να έχουν 12 εισάξιους παίκτες. Οπότε όσον αφορά το ελληνικό κομμάτι, είναι πιθανό να περιμένουμε λίγο ακόμα. Έχουμε αναφέρει και το όνομα του Σταύρου του Σχίζα, που έχει προταθεί, είναι μια περίπτωση παίκτη που τα στοιχεία του είναι χρήσιμα σε οποιαδήποτε ομάδα. Δεν έχει δοκιμαστεί σε αυτό το επίπεδο στο Τετάρτη Σάββατο. Αλλά είναι ένας Έλληνας παίκτης, τον έχουμε δει με τον Κολοσσό, παίζει στο 1-2, είναι ένα εργαλείο καλό. Αλλά τώρα που μιλάμε, δεν νομίζω ότι για τον ΠΑΟ μπορεί να είναι προτεραιότητα αυτό το πράγμα. Ο Σχίζας και ο κάθε Σχίζας αφορά την ελληνική αγορά. Έτσι, ο ΠΑΟ πέρσι ρίσκαρε, θα πω εγώ, δίνοντας τα κλειδιά
στον Κατσίβελη και τον Κόνιαρη. Τον Κόνιαρη ένα παιδί 20 χρονών, τον Κατσίβελη ένα παίχτη που για πρώτη φορά είχε ένα τέτοιο ρόλο στην καριέρα του. Νομίζω ότι του χρόνου θα πάει σε ένα πιο, να το πω ασφαλές, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλές, σε ένα πιο παιγμένο σενάριο που θα έχει να κάνει με έναν Αμερικανό. Τον Κόνιαρη, ίσως το Σχίζα, ίσως το Τσόχλα στην πορεία της σεζόν, εφόσον είναι καλά. Κάπως έτσι να πάει η δουλειά. Δεδομένη χρονική στιγμή και με τον Ηλία Παρθεοδόρου και τον Νίκο Σταυρόπουλο στο Las Vegas, η αμερικανική αγορά είναι αυτή που απασχολεί λίγο παραπάνω. Λογικό, λογικό, λογικό. Ναι, ναι. Κοίτα, όσον αφορά τις άλλες ομάδες που λες, έλεγα πριν για το Lucky Jones ότι από ό,τι λένε δεν υπάρχει ενδιαφέρον το Περιστέρι, ο οποίο δίνει σχεδόν σχεδόν μια μισή φορά πάνω την πρόταση του Άρη. Δηλαδή, συγγνώμη, το Περιστέρι δίνει στα 100 χιλιάρικα περίπου. Περίπου, ναι. Έτσι ακούγεται. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε. Τώρα εδώ έχει να κάνει με την επιλογή του ίδιου του Τζόνς, έτσι. Ναι, μιλάμε για πολλά λεφτά, έτσι. Δηλαδή, ο Τζόνς πέρσι έπαιρνε 55 στον ΠΑΟΚ, έτσι, ναι. 54 για την ακριβή. 54. Δηλαδή, να πας τώρα στα 100 δολάρια, μιλάμε σχεδόν 100% αύξηση. Ναι. Απλά δεν ξέρω αν τον Τζόνς τον απασχολεί καθαρά, δηλαδή ναι, τον Τζόνς και τον Αμερικανό ατζέντη του, να το πω έτσι, τους απασχολεί καθαρά το κομμάτι των χρημάτων. Αν τους απασχολεί καθαρά αυτό, προφανώς και θα επιλέξουμε μια τέτοια πρόταση. Αν τους απασχολεί και το κομμάτι των χρημάτων μεν και το επόμενο βήμα στην καριέρα του, εγώ νομίζω ότι ο Τζόνς μπορεί να βρει περίπου στα χρήματα που θέλει, που τα 100 που δίνει το Περιστέρι νομίζω είναι αυτά που θέλει. Απλά δεν ξέρω αν ρεαλιστικά σε ομάδα που σε ένα καλό πρωτάθλημα, να το πω έτσι, θα τα βρει. Αλλά εδώ έχει να κάνει ξεκάθαρα με το τι θέλει και ο ίδιος. Ναι. Αλλά αν ισχύουν τέτοια νούμερα, απλά το είναι αυτό που έχουμε πει και μέσα σε σεζόν. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που έχουμε πει και μέσα σε σεζόν. Και το Περιστέρι και ο Ήφαιστος Λίμνο από την επόμενη σεζόν πέφτουν χρήματα, παιδιά. Δεν γίνεται. Ανεβαίνει το... Yeah. Ανεβαίνουν τα χρήματα των διαθέσιμων παιχτών. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή, το έτσι ανέφερα, συμφωνώ σε αυτό που λες για τον Τζόνς, έτσι, είναι ανάλογα κάποια πράγματα και στο αγωνιστικό κομμάτι. Απλά το λέω με τη λογική το τι περιμένουμε, γιατί ξέρουμε ότι ο Προμηθέας έχει λεφτά, τα έδωσε, πήρε παίχτες, έτσι. Πολύ ωραία. Κλασικά. Λέω όμως ότι έχουμε δύο ομάδες, έλεγα πριν, έχουμε δύο ομάδες οι οποίες φημολογείται ότι οικονομικά είναι πολύ δυνατές για τα δεδομένα τους και μιλάω για το Περιστέρι που ανέβηκε την Α2. Και για τον ύφεστο Λίμνου, Φάρο, γυμναστικό, δεν ξέρω πώς, όπου πλέον εγκρίθηκε και επίσημα η μετάβιβαση των μετοχών στον κύριο Μπούμπουρα, έτσι, που είναι ένας δυνατός επιχειρηματίας, που και αυτός θα βάλει λεφτά. Λογικά θέλει να κάνει μια καλή ομάδα στον τόπο του. Έτσι. Δηλαδή, αυτές οι δύο ομάδες δεν έχουν βγει στο αγωνιστικό μεταγραφικό, στη γύρα που λέμε. Έτσι. Και αυτές μπορούν να ανεβάσουν τα κασέ των παιχτών. Κάτι που ο Άρης σε πρώτο λόγο και ο ΠΑΟΚ σε δεύτερο δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή. Έτσι. Να ανεβούν και αυτοί οικονομικά πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ λέω ότι ο Άρης για μένα αυτή τη στιγμή για τον Τζόνς, για τον Λάκη Τζόνς, έχει κάνει ήδη υπέρβαση οικονομική. Ναι. Για να μπορέσει να τον φέρει. Mm-hmm. Έτσι. Και είναι ένα θέμα αυτό. Προφανώς στον Άρη υπολογίζουν ότι αν φέρουν τον Τζόνς, γιατί αρκετά λεφτά δίνουν και στον Ποχωρίδη με βάση τα δεδομένα του Άρη, θα προσελκύσουν τον κόσμο να έρθει πιο κοντά, να μπορούσαν έτσι να καλύψουν κάπως αυτή την υπέρβαση που βάζουν. Αυτές οι δύο ομάδες, για παράδειγμα. Για τον Προμηθέα τον ξέρεις, από πέρσι το έδειξε ο Προμηθέας ότι έχει χρήματα και ότι θα τα βάλει. Έτσι, ο Προμηθέας δηλαδή από πέρσι είχε το τέταρτο μεγαλύτερο μπάτζετ στην Α1. Αλλά είναι αυτές οι δύο ομάδες, οι οποίες μπορούν τώρα να αναταράξουν την όλη διαδικασία. Έτσι. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, ο Ήφαιστος Λίμνο τον περιμένουμε τώρα κι αυτόν. Θα ξεκινήσει κι αυτός να κάνει μεταγραφές. Επίσης υπάρχει μια ομάδα που είναι η Κίμη, η οποία για αυτή έχει έναν καλό χρηματοδότη, η οποία Κίμη, άμα και θα Κίμη, ναι, και θα βρει έναν Αμερικανό, ξέρω εγώ, με το maximum που δίνει ο ΠΑΟΚ, να σου πω εγώ, 12.000 το μήνα. Ωραία, η Κίμη έχει να τα δώσει. Ναι. Δεν θα τα λυπηθεί. Σωστά. Η Κίμη πέρσι, όταν ξεκίνησε με 0-6 και έφερε τον McFadden, έφερε τον Μαγκή, έφερε τον Kaiser, έφερε τον Μπάρλο ακόμα, έριξε λεφτά. Δηλαδή στο Μακφάντεν δεν το πήρε με λίγα λεφτά. Μακφάντεν πήγε στην Κίνα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, μεν εμείς ακούμε η Κίνη, ποιο ήρθε στο Σλίμνου, το Περιστέρι, ποιο Περιστέρι και όλα αυτά. Δεν πήρε λεφτά. Ναι, είναι πολλά λεφτά. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό ότι είναι πολλά λεφτά, δεν είναι εύκολο πράγμα.
έτσι, να μπορέσεις να μπεις, και ειδικά μιλάμε τώρα, το συζητάμε τώρα αυτή την κατάσταση για τις ομάδες τις άλλες, με βάση τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, έτσι, με βάση τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης, όταν λέω εγώ το αισιόδοξο σενάριο που μεταφέρω, που είναι 400.000 ευρώ το budget, έτσι, καταλαβαίνει ο καθένας ότι το ταβάνι του για έναν Αμερικανό να είναι τα 7-7.500 το μήνα. Ναι. Έτσι. Δεν μπορεί να ανέβει πάρα πολύ. Η Κίμη μπορεί να πέρσει, ας πούμε, και το Ρέθυμνο και άλλες ομάδες μπορούν να δώσουν. Θα μου πεις και αυτές είναι. Δηλαδή το Ρέθυμνο πέρσει για τον, πώς λέγανε, τον Μούντι. Ναι. Που είχε. 9.5 νομίζω, 9.5 το μήνα έπαιρνε. Δηλαδή νούμερο που δεν μπορούσε να δώσει ο Άρης πέρσι. Ούτε φέτος φυσικά. Έτσι. Για, το λέμε αυτά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Για να μην νομίζει ότι όταν λες ότι θέλει να παίχτη Κίμη, α, πια Κίμη και οτιδήποτε. Είναι ομάδες, ρε παιδιά, αυτές δυστυχώς. Δυστυχώς για τις ομάδες μας. Καλό είναι για το ελληνικό μπάσκετ να υπάρχουν αυτές τις ομάδες, έτσι. Προς Θεού. Δυστυχώς όμως για τις ομάδες μας, έτσι πως είναι, που ο ΠΑΟΚ, ναι, μεν είναι καθαρός από χρέη, αλλά δεν υπάρχει ο χρηματοδότης ο οποίος θα πει πάρε ένα εκατομμύριο, πάρε τον μπάτζετ, ας πούμε, στο 1,5 εκατομμύριο. Έτσι. Δεν το έχει αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι μετρημένος. Γιατί δεν θέλει να μπει στη λούμπα με τα χρέη. Και καλά κάνουν για μένα στον ΠΑΟΚ. Ο Άρης να είναι καταχρεωμένος. Είναι καταχρεωμένος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να αρχίσει να σκορπάει ο Άρης ξέχαιριστα. Γιατί κανείς δεν το πιστέψει. Αν αρχίσει να σκορπάει. Κανείς δεν πιστέψει ότι ο Άρης μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή 15 και 12.000 για ένα συμβόλαιο το μήνα. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Και αν το δώσει, θα δώσει για ένα μήνα. Ναι, εντάξει, για ένα μήνα, ναι. Αυτό λέω ότι τα λέμε αυτά για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή για τις ομάδες μας, για να πάρουν κάποιες παίχτες. Εγώ νομίζω ότι του χρόνου θα δούμε πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα κάτω από τους δύο. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Πολύ πιο ανταγωνιστικό. Γιατί και το Λαύρη δίνει λεφτά. Νομίζω ότι και η ΑΕΚ, η κίνηση με τον Μπάνκι, που ωραία, ο Μπάνκι είναι ένας άνθρωπος που έχει πρώτη φορά στην Ελλάδα, είναι Ιταλός προπονητής, βλέπει Ευρωλίγκα, κουλουπού. Πιστεύω ότι αν έπαιρνε ένα προπονητή τύπου Ζούρου, ωραία, θα είχε ένα πιο λογικό μπάτζετ. Τώρα με τον Μπάνκι, που είναι ένας καλός προπονητής, προπονητής στην Ευρωλίγκα, έτσι, προφανώς και η ΑΕΚ, αν είχε του χρόνου ένα σκοπό να πει ότι πέρσι με αυτά τα λεφτά κατάφερα να πάρω το Champions League, οπότε φέτος γιατί να ανέβω, θα μείνω εκεί στα 2 εκατομμύρια, και ο μισή πόσο ήταν πέρσι. Ωραία, τώρα με τον Μπάνκι και βλέπω τη Προμηθέα, θα ανέβει και η ΑΕΚ. Ναι. Λίγο θα ανέβει, σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα θα ανέβει, δεν μπορεί να μείνει εκεί. Απλά λέμε εμείς ότι εντάξει, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν μπορούν οικονομικά, και να μην το βλέπει ο κόσμος για κακό που λέμε αυτό, αλλά είναι πραγματικότητα. Την ΑΕΚ και τον Προμηθέα δεν μπορούν να το χτυπήσουν οικονομικά αυτή τη στιγμή. Ο τρόπος να το χτυπήσουν είναι καθαρά πασχετικό. Ναι, μόνο δηλαδή, πασχετικά. Αυτό που ο άλλος θα το πληρώσει 150 χιλιάρικα, έναν καλό Αμερικανό, λέω ένα παράδειγμα, εσύ να δώσεις 70-80. Ωραία, και με τα 70-80 να βρεις έναν καλύτερο το 150. Ό,τι συμβαίνει. Δεν είναι ότι δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Έτσι. Μα έλεγα πριν γιατί. Έλεγα πριν το Ταλαβέρι γίνεται. Αλλά δεν είναι και αυτό. Έλεγα την περίπτωση του Κάιζερ, ας πούμε, που ενώ έχει προτάσεις από ομάδες από την Ελλάδα και από την Κίμη και από άλλες ομάδες, σκέφτεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή και την πρόταση πολύ σοβαρά του Άρη, γιατί υπάρχει και η προοπτική της Ευρώπης. Όποια προοπτική υπάρχει. Δηλαδή οι παίκτες βλέπουν και αυτά, δεν μπορεί να του πει και μπασκετικά να τους κερδίσει. Απλά λέμε, αναφέρομαι την όλη κατάσταση για να καταλαβαίνει ο κόσμος πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τις ομάδες να κάνουν κάποιες μεταγραφές καλές. Ή άμα χάνεται ένας παίκτης, να μην βγαίνει να λέει ο κόσμος, α, χάσαμε αυτόν τον παίκτη από την τάδε ομάδα, να μην λέω και ομάδες τώρα. Έτσι, που είναι πιο μικρή στο μεσά μέγεθος. Και δεν είναι όπως παλιά που υπήρχε μια δυνατότητα. Τώρα, παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και οι μικροί ανεβήκανε. Προμηθέας, είπαμε, από πέρυσι έχει το τέταρτο μπάτζετ. Φέτος ο Προμηθέας πήρε 4 Έλληνες, τους έδωσε λεφτά που δεν θα τα παίρναν από τις ομάδες τους, έτσι σαφέστατα, τους έδωσε αρκετά καλά συμβόλαια, για να κλείσει 4 παίκτες που πέρσι, αν εξαιρέσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, έτσι και λίγο την άλλη, ήταν τους κορυφαίους. Γιατί και ο Τσαρέλης έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα, και ο Κατσίβρης έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα, έτσι. Τους έκλεισε, μπαμ, 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 μπαμ. Λέει, γιατί να περιμένω. Παπα, τους έκλεισε, τελείωσε. Έτσι. Λοιπόν. Και ακόμα ψάχνει, ένα σκόρ στο φοβείο. Και ακόμα ψάχνει, ναι, εντάξει. Ακόμα και θα ρίξει λεφτά. Να δούμε. Πάντως, μια πιάσαμε Α1 να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται ο Πανιώνιος θα έχει πολύ δύσκολη χρονιά, γιατί δεν βλέπουμε να την κλειτώνει φέτος. Γιατί σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην Αθήνα, ο κ. Αλευρογιάννης με τους Πάνθηρες δεν τα βρίσκουμε τίποτα και μάλλον αποχωρεί από την όλη διαδικασία. Και αφού σήμερα το βγάλω, πάρει μια ανακοίνωση ψοφονητού. Και άμα φύγει,
Δεν ξέρω ποιος μπορεί να λάβει ένα πανιόνιο ο οποίος είναι καταχρεωμένος. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να μπει στα διαδικασία. Δηλαδή, πέρσι ο πανιόνιος σώθηκε, θυμάστε πως σώθηκε όλοι. Επειδή ο κόρυβος έχασε από τα διαλυμένα τρίκαλα. Έτσι σώθηκε ο πανιόνιος. Να μην ξεγελιόμαστε. Ματιάστηκαν. Έτσι, ναι, ματιάστηκαν ακριβώς. Ναι, έγινε αυτό. Έτσι. Το περίεργο βέβαια είναι ότι από τους ξένους του κορύβου κανείς δεν ακούγεται για μεταγραφή. Έτσι. Ναι. Χιουμοριστικό είναι αυτό. Αλλά εντάξει, έχει εδώ πραγματικότητα ίσως. Ο Πανιώνας φαίνεται ότι δεν γλιτώνει φέτος. Ο Χολαργός δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Έτσι. Εντάξει, δεν με πολύ... Ο Χολαργός από ό,τι είδα τον Κεράφορντ πήρε που ήταν πέρσι στην Κίνη μια ναι, χαρά ναι, ο Κεράφορντ. Και αν ακόμα πήρε το μάτι μου σήμερα ότι ανακοίνωσε, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι, ναι, εντάξει, θα κάνει κινήσεις. Την ξέρει την κατηγορία. Την ξέρει την κατηγορία ο Λυκογιάννης. Ξέρει από πού θα... Και για Αμερικανούς λαβράκια δυνατά. Έτσι. Το Τζέιμς ο Λυκογιάννης τον είχε φέρει. Άνα, μπράβο, ο Μάικ Τζέιμς. Ξέρει από πού θα γλιτώσει ο Λυκογιάννης, ποιες είναι οι παγίδες. Έτσι. Ναι. Και μια που πήγαμε στην Αλφάρα και σε έχω και στον αέρα, να πω ότι υπάρχει μια συνέντευξη του David Blatt, παραχώρηση του Ισραήλ, που λέει ότι στόχος μου είναι ο Ολυμπιακός να επιστρέψει στο NBA. Δεν σκέφτομαι στις δόξες του ο Ολυμπιακός, δεν σκέφτομαι το NBA. Έτσι είπε ο David Blatt. Ενώ οι Σέρβοι ανακοίνωσαν ότι θα πάρουν 100.000 δολάρια για το buyout του Γκος. Του Γκος Παρτιζάν, βέβαια, έτσι. Να μπερδεύεται ο κόσμος. Ο οποίος Γκος θα πάρει για 3 χρόνια λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια στον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ ωραίο σπέκτη. Έτσι. Δεν ξέρω πώς θα πάει στην Προλίγκα, εντάξει, γιατί θα είναι πρώτη φορά που θα είναι εκεί. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός Αμερικανός playmaker, πολύ καλός. Και εκτελεστής και δημιουργός. Είναι καλός, είναι καλός. Φέτος είχε 7 assists μέσω όρο και σε γύρω κάποια σε Αδριατική, δηλαδή πολύ ψηλό επίπεδο. Τώρα εντάξει, από εκεί και πέρα στην Ευρωλίγκα δεν θα κάνει άλλη κουβέντα. Εντάξει. Η Ευρωλίγκα είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά οι περγαμηνές του είναι εξαιρετικές. Είναι καλός και νομίζω... 2 μήνες θα πάλευε πέρσι ο ΠΑΟΚ. Τώρα θα τον πουλούσε ο ΠΑΟΚ. Έτσι απλά. Δεν ξέρω να το πουλούσε, θα τον έχανε σίγουρα. Ναι, γιατί προφανώς είναι επιλογή του Μπλατ και οι Αγγελόπουλοι θέλουν άμεσα να του υλοποιήσουν κάθε επιλογή. Έτσι, ναι. Προφανώς. Και επίσης τον ήθελε πάρα πολύ και ο Σάρας, έτσι. Που άμα σε θέλει ο Σάρας πάει να πει ότι είσαι καϊνάρι. Έτσι. Σωστό. Λοιπόν, και κλείνοντας την επικοινωνία μαζί σου, χθες το διάβασα αυτό βέβαια, αλλά έχει αξία λίγο να το δώσω. Η Οκλαχώμα City Thunder, μια ομάδα η οποία δεν έχει παίξει τελικούς φυσικά NBA, δεν έχει πάρει τίτλο, έτσι, έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία που ξεπερνάει στα χαρτιά τα 300 εκατομμύρια σε κόστος συμβολέων. Η πιο ακριβή. Ναι, η πιο ακριβή ομάδα. Απίθανο πράγμα. Η πιο ακριβή. Εμένα σήμερα κάπου πήρε το μάτι μου, νομίζω στο Sports Illustrated ήταν νωρίτερα, ότι η φετινή off-season ουσιαστικά χάλασε την επόμενη off-season. Ναι. Δηλαδή με τις κινήσεις που γίνονται φέτος και είναι να γίνουν ακόμα, η επόμενη off-season, δηλαδή το καλοκαίρι του 19, δεν θα έχει τίποτα. Δεν θα έχει τίποτα. Δεν θα έχει τίποτα. Είναι απίθανο. Οι Thunder θα πληρώσουν tax level, δηλαδή φόρους, 123 εκατομμύρια. Ναι. Και το οποίο διάβασε ότι αυτό πληρώνουν και ένα άλλο ποσό μέσα από αυτό, νομίζω, tax level, το οποίο πηγαίνει στις ομάδες οι οποίες δεν θα ξεπεράσουν τον φόρο πολυτέλεια, δεν θα ξεπεράσουν το salary cap. Ναι. Δηλαδή αυτές οι ομάδες που δεν ξεπεράσουν το salary cap και δεν πληρώνουν φόρο πολυτέλειας, έτσι, για όσους δεν ξέρουν, το salary cap είναι ένα ποσό που μπορεί να δαπανίσουν οι ομάδες, όσες το ξεπερνάνε πληρώνουν επιπλέον φόρο, έτσι από το καθιερωμένο. Επιπλέον φόρο, και αυτός λέγεται φόρος πολυτελείας. Οι περισσότερες ομάδες βέβαια που έχουν αυτό τα αστέρια τους κάνουν. Το κάνουν αυτό. Δηλαδή και το Cleveland πληρώνει και ο Golden State και οτιδήποτε. Και τώρα πληρώνει, ας πούμε, και ο Oklahoma που έχει 300 εκατομμύρια και παίρνουν λεφτά οι ομάδες οι οποίες δεν το ξεπερνάνε. Αυτό. Δηλαδή τώρα προφανώς κάτι Phoenix, κάτι τέτοια που δεν ξεπερνάνε τους άλλους. Άρα φίλε, βγάλε καινούργια αφημερίσια την ομάδα γάμα εθνική. Ρίξτε να στην D-League. Ρίξτε να ρεφίλε στην D-League και να τελειώνουμε τώρα. Δηλαδή. Ρίξτε την D-League εκεί πέρα και πάρε καινούργια αφημερίσια. Δηλαδή, σκέψου τώρα, η Οκλαχώμα 300 εκατομμύρια κοστίζει. Ναι. Το σύνολο, δηλαδή. Ναι, το σύνολο. Δηλαδή, salary cap έχει 56 εκατομμύρια, tax level 35 και φόρο πολυτελές 144. Το σύνολο του συμβολέων είναι 158. Είναι απίθανο, δηλαδή. Εντάξει, το νούμερο είναι απίθανο, έτσι. Είναι απίθανο το νούμερο. 303 εκατομμύρια δολάρια κοστίζει ο Οκλαχώμα City Thunder, που δεν πήγανε πέρσι ούτε, όχι τελικούς,
Προημιτελικούς αποκλειστικά. Τελικούς, δεν φίλε. Ναι, ναι. Τα περισσότερα παιχνίδια ήταν υπονόματα. Ναι, δεν έχουν ακουμπήσει δηλαδή καν. Δεν έχουν ακουμπήσει. Ναι. Έτσι, πιθανά πράγματα, πιθανά πράγματα. Λοιπόν, αυτά Νικόλα. Σε ευχαριστώ πολύ, θα πούμε μεγάλη συνέχεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά για τον Νικόλα Μοσχοβίτη, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε και σήμερα δεν είναι παρόν. Είπαμε μια δουλειά, τον κράτησε μακριά από την εκπομπή. Αλλά θα είναι κανονικά την επόμενη εβδομάδα κοντά μας εδώ στην εκπομπή. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για άλλα θεματάκια. Έτσι, κάναμε και μια φορά στην Α1 που είπαμε τι κινήσεις γίνονται και τι έχει Α1 να μας πει. Και αναφερθήκαμε σε δύο ομάδες. Συν τις άλλες που υπάρχουν, δηλαδή και η Κίμη είναι καλή οικονομικά, έχει κάποια δυνατότητα. Απλά οι δύο συγκεκριμένες είναι αυτές οι οποίες μπορούν να γυρίσουν θέμα με τη λογική να πάνε σε παίκτες και να ανεβάσουν προσφορές. Δηλαδή τώρα όταν πάει το Περιστέρι και δίνει κοντά στα 100, ακούγεται, χιλιάδες δολάρια στον Λάγκη Τζόνς, καταλαβαίνει καθένας ότι ο Άρης δεν μπορεί να ματσάρει αυτή την πρόταση. Έτσι, δεν μπορεί να τη ματσάρει. Ο Άρης μπορεί να τον πείσει αγωνιστικά να έρθει. Γιατί έχει Ευρώπη, γιατί είσαι Άρης, γιατί είναι αλλιώς να παίζει τον Άρη και αλλιώς σε βλέπουν στον Περιστέρι. Αυτή είναι πραγματικότητα φυσικά. Έτσι. Αλλά ο Αμερικανός καμιά φορά δεν είναι πίθεται και από αυτά. Σου λέει, εγώ θέλω χρήμα, αδελφέ, γιατί έχω την οικογένεια στο Αμέρικα και πρέπει να τους ταΐσω. Είναι και αυτό έτσι ο Αμερικανός, δηλαδή είναι εργαζόμενος. Πάει κάπου που έχει λεφτά για να στείλει στην οικογένειά του. Δεν ζει εδώ, ας πούμε, να πάρει τα λεφτά να μένει σπίτι του για τα σχετικά. Πρέπει να στείλει πίσω στο Αμέρικα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να κλείσουμε και την εκπομπή στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα δούμε τι γίνεται. Έχουμε και κάποιες κινήσεις στον Ηρακλή σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Έτσι, όχι τόσο σε ανδρικό, αλλά και αυτές είναι καλές κινήσεις πραγματικά, γιατί ο Ηρακλής θυμίζω ότι παλιότερα είχε τα εξαιρετικά τμήματα υποδομής. Έτσι, από το τμήμα υποδομής του Ηρακλή περάσαν πολύ μεγάλες μπασκετικές μορφές της σύγχρονης μπασκετικής ιστορίας της χώρας. Έτσι. Αλλά όταν ουσιαστικά άρχισε να διαλύεται το σωματείο, διαλύθηκαν και αυτές οι ακαδημίες. Τώρα θα γίνει μια νέα προσπάθεια στον Ηρακλή, θα αναφέρουμε αυτά σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε και πάλι σε ένα break και επιστρέφουμε εδώ, Λιμπέρο 104. Λέγαμε και πάλι εδώ για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, Basket City. Λέγαμε για τον Ηρακλή, που γίνανε κάποιες κινήσεις στον Ηρακλή όσον αφορά τις ακαδημίες, τις χαμηλές, τα χαμηλά τμήματα ηλικιακά. Καταρχήν να πούμε ότι νέος υπεύθυνος στον Ηρακλή ανέλαβε ο κύριος Χρήστος Παπαδούλης, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Ο κύριος Παπαδούλης λοιπόν, ο οποίος είναι απόφυτος εδώ από τη Μαθηματική Σχολή, από το ΑΠΙΘΗ, προέρχεται ουσιαστικά από μια οικογένεια Ηρακλειδίων και βρέθηκε από πολύ νωρίς στον Ηρακλή. Την περίοδο 2003-2004 συνέχισε στους παίκτες και στους Γαλάζιους. Μετά ήταν υπεύθυνος τμήματος της ομάδας των Γαλάζιων. Έτσι, οι Γαλάζιοι εδώ και χρόνια έχουν μια ομάδα στην ΕΚΑΣΤ και έχουν και επιτυχίες, καθώς έχουν ανέβει κατηγορίες. Έτσι, ξεκίνησε έτσι σαν κάτι πολύ ωραίο και αναπτύχθηκε και συνεχίζει να είναι κάτι πολύ ωραίο αυτό με τους Γαλάζιους. Και από εκεί βέβαια αναλαμβάνει πλέον ο υπεύθυνος των Ακαδημιών, ήταν προπονητής τμήματα των Ακαδημιών του Ηρακλή, στο Μίνι, στο Ευρωπαιδικό και στο Παιδικό, και πλέον αναλαμβάνει υπεύθυνος των Ακαδημιών ο κύριος Παπαδούλης. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά η βασική ανακοίνωση, και από εκεί πέρα γίνανε κάποιες κινήσεις με νεαρούς παίκτες όσον αφορά τις χαμηλές ηλικίες, όπως είπαμε. Καταρχήν στο εφηβικό ο Ηρακλής ενισχύθηκε με τον Δημήτρη Βάνη, 17 χρονών, 96 αγωνίστηκε θέση 3 και 4 από την Ακαδημία Πρώτα Λεπτών Πεύκων. Έτσι. Ενώ επίσης αποκτήθηκε και ο νεαρός Γιώργος Κωστίκας, 17 ετών, 2-0-3. Στο 4 και στο 5 παίζει και αυτός. Έτσι, διεθνής με την εθνική ομάδα των Μπέδων ήταν. Αυτοί οι δύο νεαροί είναι για το εφηβικό του Ηρακλή. Επίσης, για τις ακαδημίες, για τα τμήματα γενικότερα της υποδομής, ο Ηρακλής απέκτησε επίσης τον διεθνή με την εθνική Παίδων Φώτη Γεωργαλά, γεννημένο το 2001 ή 2001, ναι, 2-4 ύψος από την Ακαδημία Τα Αστέρια. Τον διεθνή με την εθνική Παίδων Θωμά Κατσαούνη,
γεννημένος του 2001 με ύψος 2,17 παρακαλώ. Έτσι. Αυτός δηλαδή είναι καλό project και λόγω ύψους. Πάλι από την Ακαδημία Τα Αστέρια, τη γνωστή Ακαδημία βέβαια. Τα Αστέρια και τον Εμίλιο Αλεξιάδη, γεννημένο του 2001 από, από το Πανόραμα. Έτσι, αυτοί οι τρεις οι οποίοι θα είναι στις χαμηλές και αυτές τις χαμηλές κατηγορίες, τα χαμηλά τμήματα του Ηρακλή, του Πέδων κυρίως. Έτσι, είναι ένα project για τον Ηρακλή. Αυτοί οι νέοι αθλητές, προκειμένου λίγο να μπορέσει ο Ηρακλής να μπει δυνατά, να είναι δυνατός και σε αυτό το κομμάτι, στις ακαδημίες. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να έχεις και δυνατές ακαδημίες. Έτσι, και ο Ηρακλής πάντα έχει πολύ καλό κομμάτι στις ακαδημίες, πολύ καλό υλικό. Έτσι, όταν το ανδρικό άρχισε να παραπέει και, και ουσιαστικά διαλύθηκε, θα πω εγώ, λογικό ήταν και οι ακαδημίες να φτάσουν σε ένα σημείο διάλυσης. Έτσι, ο Ηρακλής, που περιμένουμε και κάποια πράγματα από τον Ηρακλή. Έτσι, υπάρχει μια στασιμότητα λόγω κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων του κ. Δρακόπουλου και περιμένει κάποια πράγματα να δει. Βέβαια, ο Ηρακλής περιμένει γενικά να δει, γιατί αυτό που λέγαμε για τον Πανιόνιο πριν, με την αποχώρηση του κ. Λευρογιάννη, μπορεί να σημαίνει κάτι. Μπορεί να σημαίνει ότι ο Πανιόνιος πέρσι τη λίτωσε, φέτος δεν τη λίτωσε και δεν θα μπει κάποιος στο πρωτάθλημα. Έτσι, πέρσι θυμάστε τι είχε γίνει το καλοκαίρι, που ο Πανιόνιος μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέρει αν θα παίξει στο πρωτάθλημα. Και ουσιαστικά μπήκε τελευταία στιγμή. Φέτος μπορεί να μην γίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί ο Πανιόνιος από πολύ να αρέσει. Είναι κάτι που το λέει λογική, έτσι. Το λέω εγώ. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι, αν θα μπορούσε ο Ηρακλής, περιμένει κάτι τέτοιο ο Ηρακλής. Έτσι. Αλλά η λογική λέει, στην που φεύγει ο Λευρογιάννης στον Πανιόνιο, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στον Πανιόνιο, που ήδη από πέρσι είναι δύσκολα. Έτσι. Στην Αλβαδία λοιπόν είπαμε και νωρίτερα για την είδηση ότι αποχωρεί δόξα Λευκάζα από το πρωτάθλημα και ανεβαίνει Υποκράτης από την ΚΟ. Έτσι, η Λευκάδα η οποία δεν μπορεί να συνεχίσει στην Α2, έτσι οπότε αποχωρεί, λογικά πάει κατευθείαν στη Γ' Εθνική κατηγορία και ο Υποκράτης ο οποίος από την Β' Εθνική αναμένεται να ανέβει στην Α2 κατηγορία. Έτσι, να δούμε, εγώ θα περιμένω, σου λέω, ξαναλέω σε όλους ότι δεν είναι κάτι που έχεις κάποια πληροφορία ότι όχι, αλλά η λογική λέει ότι ο περσινός Πανιόνιος που μπήκε τελευταία στιγμή στο πρωτάθλημα, κυρίως χάρη στην παρουσία του κ. Λευρογιάννη, φέτος που φεύγει ο βασικός χρηματοδότης της ομάδας και ο Πανιόνιος έχει ήδη πολλά χρέη, θα έχει πρόβλημα για να παίξει στην Α1. Αλλά βέβαια, επειδή είμαστε στην Ελλάδα και είδαμε τι έγινε πέρσι με τον Πανιόνιο, που ο Ηρακλής περίμενε, αλλά κάποια στιγμή σχημάτισε μια ομάδα για Α2, δεν μπορούσε να περιμένει πάρα πολύ. Έτσι, μπορεί από φέτος και ο Ηρακλής ίσως να το παρακολουθεί το θέμα και να πιέσει από τώρα σύντομα να γίνει κάτι. Μην φτάσουμε πάλι το Σεπτέμβρη και περιμένουμε τον Πανιόνιο και ξεκινήσει το πράγμα με 13 ομάδες. Έτσι, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή διαθέτει τα χέρια, τη δυνατότητα, την έχει να ανέβει στην Α1 κατηγορία. Έτσι, σαν ΚΑΕ. Υπάρχει ο Ρακόλης, μπορεί να την βοηθήσει την ομάδα να σταθεί στην Α1. Έτσι, δεν λέω ότι θα γίνει σίγουρα, έτσι μην το θέλετε κόπο κάποιος ακούτε και πείτε «Α, πάμε για να πέσει ο Πανιόνιος». Πιθανολογώ ότι θα αντιμετώπισε προβλήματα ο Πανιόνιος. Θα αντιμετώπισε πέρσι. Που σε θεωρητικό επίπεδο πέρσι η χρονιά ήταν καλύτερη, γιατί είχε ανέβει, υπήρχε ενθουσιασμός, υπήρχε ένας άνθρωπος τον οποίο στήριζε η περιοχή και η οπαδή εκεί, ο κ. Λευρογιάννης. Τώρα δεν υπάρχει αυτό, τώρα έχουν μαλώσει. Αποχωρεί, οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Πανιόνιο. Έτσι. Και ξαναλέω ότι ίσως κάποια στιγμή το θέμα να το παρακολουθήσει και ο Ηρακλής. Να το δει το θέμα. Να μην το αφήσει δηλαδή και φύγει. Έτσι. Να μην το αφήσει και φύγει δηλαδή. Να το δούμε. Πάντως καλές οι κινήσεις τώρα αυτές του Ηρακλή. Κινήσεις που έχουν να κάνουν με τα χαμηλά τμήματα. Έτσι, γιατί πραγματικά ξαναλέω ότι κάθε ομάδα θεωρώ, ειδικά οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν δυνατότητα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, πρέπει να λειτουργούν πολύ σοβαρές ακαδημίες. Να βγάλουν ταλέντα τα οποία είτε θα ενισχύσουν την αδική ομάδα είτε θα πουληθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το αν πουληθούν τουλάχιστον να μπορείς να εξοικονομήσεις κάποια χρήματα, να κάνεις κάτι καλό. Αυτή είναι η λογική. Το να πουλήσεις ένα παίχτη και τα χρήματα να μην τα επενδύσεις πουθενά και απλά να πάνε στη τσέπη, ας πούμε, ή του μεγαλομετόχου και εντάξει, δεν είναι, μου λέει κάτι. Το θέμα είναι να επενδυθούν σωστά. Έτσι. Να πουλήσει ένα ταλέντο, αλλά τα χρήματα να τα βάλει να συνεχίσει αυτή την παραγωγική διαδικασία. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Και ξαναλέω ότι ο Ηρακλής πάντα είχε δυνατές ακαδημίες. Έτσι ήταν από τις δυνατές ακαδημίες στην Ελλάδα του Ηρακλή.
και όχι σε, και σε παιδικό εφηβικό επίπεδο, και υπήρχε δυνατότητα να παίξουν και στην αντρική ομάδα και να δείξουν το ταλέντο. Έτσι, πολλοί το κάνανε αυτό. Έτσι. Αυτά όσον αφορά και τον Ηράκλη. Και πάμε λίγο να κλείσουμε το NBA, να δούμε τι γίνεται. Λέγαμε στην αρχή για ένα θέμα που αφορά τον Αντετοκούμπο στην Αθήνα, με το post που ανέβασε ένας φίλος προφανώς του Άρη, που τον ρώτησε αν γυρίσει που θα παίξει, και είπε στον Άρη λόγω γκάλι. Και διαβάζω τώρα εδώ στο Sport FM μια άλλη ιστορία που αφορά τον Αντετοκούμπο, ο οποίος βρέθηκε σε σεπόγια εκεί που γενικά έπαιζε, και βοήθησε ένα ηλικιωμένο, κατέρευσε λέει σε ένα στενό, και έτρεξε εκεί να το βοηθήσει. Έτσι, και κάλεσε το 166 και βρέθηκε εκεί πέρα ένας παππούς, και ήταν εκεί το κούμπο, και πραγματικά είναι μια ακόμα ένδειξη, αν θέλετε, το τι χαρακτήρας είναι ο συγκεκριμένος. Έτσι, πραγματικά. Και μπράβο στο παιδί που δεν έχει αλλοιωθεί, 23 χρονών είναι μόλις. Έτσι, και με τα τόσα εκατομμύρια και με το NBA και με όλο τον τόρο που γίνεται στο NBA, θα μπορούσε το όχι να περνάει από τα σεπόρια, από την Αθήνα να μην έρχεται. Αλλά παραμένει έτσι σωστός και ωραίος και προσγειωμένος, και δεν ξεχνάει ποτέ από πού προήλθε. Έτσι, τη ζήτηση δηλαδή εδώ στην Ελλάδα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία η κίνηση, και μπράβο στον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Λοιπόν, κάποιες άλλες ιστορίες και ειδήσεις από την Αμερική. Μια ιστορία που έρχεται από το Λος Άντζελες είναι ότι κάποιος υπάρχει ένα γκράφιτι του Κόμπε, και πήγε κάποιος και έβαλε πάνω τον το Λεμπρόν, το πρόσωπο του Λεμπρόν πάνω στο Κόμπε, σε ένα δρόμο εκεί στο Λος Άντζελες. Όπως καταλαβαίνετε, έγινε λίγο έτσι ένας πανικός εκεί, γιατί ο Κόμπε είναι ο Κόμπε, όπως να το κάνει στο Λος Άντζελες, είναι, ρε παιδί μου, ο Κόμπε, έτσι. Ένας θρύλος για τους Lakers. Και αμέσως βέβαια εκεί έσπευσαν αρκετοί για να αντικαταστήσουν την ιστορία αυτή, να αλλάξουν βέβαια το ότι έγινε, να βγάλουν το πρόσωπο του Λεμπρόν και να ξαναυπάρξει το όνομα, το πρόσωπο του Κόμπε, από κάποιον φανατικό προφανώς εκεί του Λεμπρόν. Εντάξει, από την τρέλα του έκανε αυτό που για πολλούς έτσι είναι πολύ μεγάλο ατόπιμα. Έτσι, το να συγκρίνεις από τώρα τον Κόμπε με τον Λεμπρόν όσον αφορά τους Lakers πάντα. Έτσι. Από μεταγραφικές κινήσεις, το πιο καυτό όνομα αυτή τη στιγμή που παραμένει έτσι μια λογική συζήτηση είναι ο Κουάι Λέοναρντ, ο οποίος δεν μένει στους Spurs, το έχει δηλώσει, ψάχνει να βρει ομάδα, θέλει να πάει στους Lakers. Οι Clippers, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μείνει χωρίς star, καθώς έφυγε ο Chris Paul, έφυγε ο Griffin, έφυγε ο DeAndre Jordan που πήγε στον Dallas, έχουν μείνει χωρίς star. Κάναν κάποια κίνηση προκειμένου να δουν αν ο Λέωνα σκέφτεται αυτό, γιατί ο Λέωνα θέλει να πάει στο Λος Άντζελες, από εκεί είναι και θέλει να πάει στο Λος Άντζελες. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θέλει να πάει στους Clippers ο Λέοναρντ. Εντάξει, και εδώ να δει κανείς, γιατί οι Clippers τώρα χάσαν και του Star. Θα είναι μια ομάδα που ίσως να μην μπει καν στα playoff, έτσι, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι θα τον πάρεις, θα πάει και να κάνει κάτι. Έγινε και λέω, ναι, εντάξει, αλλά καλά. Ευχαριστώ, αδελφέ, ευχαριστώ. Και έτσι δεν σκέφτεται τους Clippers ο Λέοναρντ. Εντάξει, λογικό, έτσι. Θα πιέσει από την πλευρά όσο μπορεί ο Λέοναρντ για να πάει στους Lakers, εγώ πιστεύω. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και θα μείνει εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι θα το δώσουν και οι Spurs. Και οι Spurs έχουν λόγο στην όλη διαδικασία. Έτσι, οι Spurs δεν θέλουν να δώσουν παίκτη στη Δύση. Και ειδικά τον Λέοναρντ. Δεν θέλουν να το δώσουν σε ομάδες Δύσης. Θέλουν να το στείλουν σε ομάδες Ανατολής. Στην Ανατολή, η μόνη ομάδα που μπορεί να τον προσφέρει πολλά και να αποκτήσει μια κατάσταση να μπει σε λογική τίτλου είναι οι Sixers. Έτσι. Πραγματικά. Λοιπόν, να φτάσω να βράω το NBA. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ψιλοηρεμία σήμερα γενικότερα. Πολλοί ακόμα ασχολούνται με την όλη τη λογική της μεταγραφής του LeBron. Κλείνοντας, διαβάζω εδώ, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στην οικογένεια Ball. Έτσι. Ο Lonzo Ball είναι ο star της οικογένειας. Συγκεκριμένες είναι τρία παιδιά που παίζουν μπάσκετ και ο μπαμπάς που είναι, είναι λίγο στον κόσμο του. Ο Lonzo Ball λοιπόν, ο οποίος μετά τις μεταγραφές των Lakers και το Rondo κυρίως, φημολογείται ότι μάλλον ήταν για ανταλλαγή
να τον δώσουν. Ο μπαμπάς Βεαμπόλ ούτε θέλει να σκέφτεται να φύγει ο Λόντζο από τους Lakers, έτσι, δεν το συζητάει. Και από ό,τι φαίνεται, βγήκε μια φήμη ότι ο Λόντζο Μπόλ έχει πρόβλημα στο γόνατο. Και οι Αμερικανοί αναζητούν αν τελικά είναι απλά ψεύτικη φήμη που την έβγαλε ο ίδιος ο παίκτης για να αποφύγει την ανταλλαγή. Έτσι είναι μια θεωρία που υπάρχει, ότι τελικά αυτό το πρόβλημα με το γόνατο που λέει ότι έχει ο Λόντζο Μπόλ το βγάζει ο ίδιος για να μην τον ανταλλάξουν οι Lakers και να μην τον πάρει κάποια ομάδα. Έτσι, γιατί οι Lakers θέλουν να τον κάνουν ανταλλαγή, να τον προσφέρουν σαν αντάλλαγμα σε κάποια άλλη ομάδα. Ο ίδιος δεν θέλει να φύγει. Και προφανώς και ο μπαμπάς, λέω εγώ, γιατί όσοι έχετε δει τον μπαμπά ξέρετε πόσο τρελάκιας είναι. Και προφανώς και ο μπαμπάς δεν θέλει να φύγει για τους Lakers και βγάλανε αυτήν την ιστορία ότι είναι τραυματίας, ώστε να μην το δώσουν οι Lakers. Πιθανά γιατί καμία ομάδα δεν τον πάρει από την που είναι τραυματίας. Έτσι, κανείς δεν τον πάρει. Από τα ωραία του NBA, πραγματικά. Από τα πολύ ωραία του NBA και ειδικά με αυτήν την οικογένεια. Είναι λίγο ιδιαίτερη αυτή η οικογένεια, η Ball. Και αναμένεται να έχουμε και πολλά επεισόδια σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά το Lonzo. Συγγνώμη, το Lonzo Ball. Λοιπόν, αυτά και από μένα. Θα μαζί μου ρίξω στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα εδώ, στο Λίμπερο 107 και 4, Basket City, 3η, 4η και 5η, 8 με 10. Ακολουθεί Μπαλαντέρ Θανάση Κυλώνης με πολλά ποδοσφαιρικά, κυρίως ρεπορτάζ από τις ομάδες μας. Έτσι, συνδεσμένο Παπαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην προετοιμασία του Άρη 35 πηγάδι, θα μεταφέρει από εκεί το ρεπορτάζ. Πολύ στοίχημα γιατί έχει και Μουντιάλ, τα πρωιμή τελικά. Πολλά άλλα ενδιαφέροντα εδώ στο Λίμπερο μέχρι και τις 12. Μπαλαντέρ με Θανάση Κυλώνη. Καλό βράδυ από μένα, διαφημιστικό διάλειμμα και Μπαλαντέρ με Θανάση Κυλώνη μέχρι και τις 12.